εδώ ως θρησκευτικό κέντρο ήταν η Μονή της Παναγίας, η Ιερά Μονή, ήταν εκκλησία, στη συνέχεια ήταν ιερό προσκύνημα, ξανά είναι πάλι μοναστήρι. Υπήρχαν τρία μεγάλα και περίλαμπρα με μεγάλη ιστορία και έχω καταθέσει μια εισήγηση στην Ελληνική Ιστορική Εταιρεία και έχει δημοσιευθεί, μετόχια του Αγίου Όρους, των Ιεροσολύμων, του Παναγίου Τάφου και της Μονής του Ζωγράφου. Και έπαιξε κάθε μία εδώ πέρα το ρόλο της για δεκαετίες πολλές. Αποκορύφωμα όμως της εκκλησιαστικής ιστορίας ήταν που την εκτίμησε και τη σεβάστηκε η Εκκλησία της Ελλάδος, που το 1991, για να επιφέρει την τάξη στην Εκκλησία, την Ελλαδική, να τακτοποιήσει δικά της ζητήματα και θέματα, την έκανε κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως. Λέγεται έτσι ξαφνικά να την έκανε, επειδή ανακάλυψε ο τότε Αρχιεπίσκοπος ότι υπάρχει εδώ. Εισηγήθηκαν βέβαια κάποιοι άνθρωποι και ξέρουμε ποιοι εισηγήθηκαν και τι είπαν στην εισήγησή τους. Πάντως είναι προς τιμή τους και αιωνία τους η μνήμη, γιατί έχουν πεθάνει και ο πρόεδρος και ο τότε εισηγητής, ότι υπήρχε μια μεγάλη εκκλησιαστική ιστορία την οποία πολλοί προσπαθούν να την μπερδέψουν και να την στα νεότερα αυτά χρόνια. Στον απατεώνα αιώνα που λένε οι ψευδόνοι. Λοιπόν, ωστόσο όμως για την εκκλησιαστική ιστορία πρέπει να σας υπενθυμίσω πως από συστάσεως της Ορθοδοξίας μέχρι το 1922 η Οικουμένησα εκκλησιαστικά ανήκε στην Έδεση. Με τα Γενιτσά και τη Οικουμένησα αποτέλεσαν ίδια Μητρόπολη. Γουμενήσεις, Γενιτσών και Γουμενήσεις το 22 με 32. Και ύστερα ήρθε η Πολιανής Αξιωτών Παιωνίας και Κιλκισίου που έγινε το 1935 επειδή δημιουργήθηκε ο νομός του Κιλκής. Το Πολιανής είναι για τη Δοϊράνη. Το Αξιωτών είναι για την Κοιλάδα του Αξιού. Υπήρχαν οι Βαρδαριώτες, μια ομάδα Τούρκων που έγιναν χριστιανοί. Και έγινε και Παιωνίας, για να είναι εμάς, και έγινε και Κυλκισίου τελευταίο. Επομένως τώρα, πολλοί λένε το Παιωνίας το βγάλουμε στην άκρη. Μα ακόμα και η Εκκλησία το έχει ως ιστορικό. Η ίδρυση λοιπόν και η λειτουργία τώρα, για να φύγουμε τα εκκλησιαστικά, των εκπαιδευτηρίων, αλλά και των φιλοεκπαιδευτικών σωματείων που υπήρχαν εδώ, στάθηκε εμπόδιο σε αλλότριες και ξένες επιβουλές. Δεν θα επισέλθουμε στην ιστορία του 1870-1912. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα σωματεία και αυτά τα εκπαιδευτήρια, είπα και προηγουμένως, αλλιώς θα ήταν η κατάσταση. Η απελευθέρωση του 12 σήμανε και την απελευθέρωση όλης αυτής της επαρχίας. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει αναγνωριστεί όπως γίνεται στην Αριδαία, όπως γίνεται στην Αρναία, όπως γίνεται στην Πτολεμαϊδα, όπως γίνεται στο Αμύνδιο, δεν λέω τις πρωτεύουσες των νομών. Απελευθέρωση της Γουμένησας το 12, που δεν ήρθε ο στρατός εδώ, οι Γουμενησιώτες πήγαν και τους φέραν, καλά λένε κάθε φορά οι ομιλητές. Σήμανε και την απελευθέρωση όλης της Παιωνίας. Και ο Άγιος Πέτρος, μέχρι τον Άγιο Πέτρο είχε φτάσει ο στρατός. Και εκεί σταμάτησε. Δεν την ενδιαφέρε παραπάνω. Το Γεωργιανή το πήραν οι Βούλγαροι, τη Στρόμισσα το πήραν οι Βούλγαροι. Είχαν φτάσει μέχρι το Σκρά, ερχόντουσαν στη Γουμένησα. Άλλη θα ήταν η σύνδεση. Αυτό και μόνο πρέπει να το εκτιμήσει η ελληνική πολιτεία. Αυτό και μόνο πρέπει. Τώρα τι θα γινόταν το 13 δεν ξέρω. Άλλη θα ήταν η σύνδεση. Και έτρεξαν από εδώ ή κάτι γιατί έμαθαν τι έγινε στη Γευγελιό που υπήρχε άμεσος και συνεχώς σύνδεσμος και απελευθερώθηκε εδώ με παρακάλια η Οικουμένησα και όλη η επαρχία. Και κακώς είπα το εξής, ήθελα να τονίσω, που δεν εορτάζεται πανηγυρικά, όποιος είδε το 4Ε στις 6 Νοεμβρίου, 5 δεσποτάδες, 45 σχολεία όλης της επαρχίας τέτοιες, νομάρχες, βουλευτές, δήμαρχοι, υπουργοί, την Αρδαία για να γιορτάσουν την απελευθέρωση της Αλμοπίας. Να καλλιεργούμε και το εθνικό συνέστημα. Αυτό δεν είναι ούτε φασισμός, ούτε εθνικισμός. Είναι εθνικισμός με την καλή του έννοια. Γιατί αλλιώς θα ξεχάσουμε και την Οικουμένησα και την Παιωνία και όλα. Λοιπόν, είπα ότι ήταν Δήμος 12-19 και ήταν όλα τα χρόνια υποδιοίκηση, με έδρα υποδιοίκησης, υποδιοίκηση κτλ. Μία, η Γενική Γραμματέας του Ιδρύματος Χερσονήσου του ΕΜΟΥ, του ΙΜΧΑ, πασίγνωστο Ίδρυμα της Αυγής, έγραψε τις διοικητικές μεταβολές και τις ονομασίες, ένα τεράστιο τόμο, τελευταία εκδόθηκε,
για όλη τη Μακεδονία και την Ήπειρο και τη Θράκη. Έχουμε μία από τις πρώτες θέσεις εκεί πέρα, ως Γουμένησα και ως επαρχία. Και η επαρχία έγινε το 27. Λοιπόν, ήταν όλα αυτά τα διοικητικά. Και μετά συνέχισε να είναι μέχρι το Καποδίστρια 1 που δεν είπε κανείς κουβέντα. Καταργούνται οι επαρχίες στην Ελλάδα. Ο νόμος δεν το προβλέπει, δεν το είπε κανείς. Καταργήθηκαν έτσι τα μουλοχτά. Καταργήθηκαν οι επαρχίες. Οι επαρχίες επιτρέπονται. Λοιπόν, καταργήθηκαν έτσι, χωρίς να γράψει ο νομοθέτης, έκανε τον Καποδίστρια 1, έφτιαξε καινούριους δήμους και δεν λέει εκεί. Καταργούνται οι επαρχίες. Βασανίζουν οι δάσκαλοι τα παιδάκια, λέει, καλά είναι να μάθεις τον νόμο Κυλικίας. Έχει δύο επαρχίες, Παιωνία, Σάρι και Κυλικίας. Να μάθει τις επαρχίες, ξέρετε, του νομού Ηρακλείου ή Οχανίου, που είναι καμιά δεκαριά με ονόματα πρωτάκουστα για εμάς τουλάχιστον. Τα παιδιά μου και σήμερα μάθουν τέτοιο επαρχίες. Το 99 ουσιαστικά καταργήθηκαν. Και δεν μας είπαν εδώ, καταργήθηκε η Παιωνία, για να μιλήσουν και τότε. Λοιπόν, ωστόσο όμως η Γουμένησα ήταν έδρα δημοσίων αρχών, υπηρεσιών, οργανισμών, ιδρυμάτων, του πρώτου νοσοκομείου στο νομό, που ιδρύθηκε, δεν θυμάμαι ποιο φίλο το έχει, η Μακεδονία και η εφημερίδα Ελευθερία. Πώς έγιναν αυτά τα πράγματα, όχι το όταν λειτουργήσαν, το 1928. Έγινε μια τέτοια συγκέντρωση των πολιτών και των αρχών. Λοιπόν, το νοσοκομείο που λειτουργήσε το 1936. Το νοσοκομείο του Κυλκίσης λειτουργήσε επιδρέλα δύο χρόνια αργότερα, το 40. Ήταν, όπως είπαμε, στην προβιομηχανική περίοδο με τα μεταξουργία κτλ. Και συνέβαλε βέβαια και στην οικονομική και άλλη ανάπτυξη της περιοχής. Δεν πρέπει επίσης να λησμονείται η συνεισφορά της όλους τους εθνικούς αγώνες. Το ξέρετε ότι την επαρχία Παιωνίας έχουν πάρει μέρος στην Επανάσταση του 21, για να μην πω τα πιο μπροστά. 15 επαναστατικά κινήματα έγιναν από την άδωση της πόλης μέχρι το 21 και το περισσότερο ήταν στη Μακεδονία. Και η περιοχή συνέχισε συμμετοχή. Υπάρχουν και ονόματα γραμμένα και δεν εφεύρημα δικό μας. Πήρε μέρος και σε άλλες επαναστάσεις, με ποικίλους τρόπους, του 1856, του 1878. Αν θέλετε μια άλλη φορά τα πούμε, ονόματα από εδώ, που πήγα στον Όλυμπο, που πήγα στην Κοζάνη κτλ. Την περίοδο 1870-1910 έγινε κέντρο του μακεδονικού αγώνα, όπως και αργότερα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 14-18. Ευτυχώς υπάρχει βρύση και δείχνει και το 18 και ρωτάμε πολύ γιατί. Θα μπορούσαν βέβαια να καταθεθούν πολλά πολλά ακόμα στοιχεία, ολόκληρες πραγματείες, ολόκληρα βιβλία, εδώ για να αποδείξουν τι, αυτό που είναι αυτονόητο, ότι η Γουμένησα ήταν κέντρο της περιοχής και πρωτεύουσά της επαρχίας αυτής που είτε είχε το όνομα Παιωνία, είτε υποδιοίκηση, είτε ναυτία κτλ. Επομένως, ιστορικό και φυσικό κέντρο της επαρχίας ήταν η Γουμένησα. Πρέπει να έχει τον ίδιο, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν μου το υπαγορεύει κανείς αυτό να το πω εγώ, πρέπει να έχει το ίδιο ρόλο και σε ένα νέο Δήμο, όποιος και αν είναι αυτός. Εμείς προτιμούμε να είναι Δήμος Παιωνίας με έδρα τη Γουμένησα.